Με αφορμή τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό CNNI ότι συνειδητά ζημίωσε την Ελλάδα στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία, ως πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης που εκπροσωπεί το έθνος των Ελλήνων, γνωστοποιούμε σε όλους τους πολίτες του πλανήτη και τις διοικήσεις όλων των χωρών κρατών και δις τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι αποφάσεις αυτές δεν είναι του έθνους των Ελλήνων. Δεν συμφωνούν οι Έλληνες πολίτες στην αποστολή πολεμικού υλικού σε οποιαδήποτε πλευρά, συμβάλλοντας στις εχθροπραξίες και την αιματοχυσία των ανθρώπων, γιατί έτσι αποφάσισαν οι υποτιθέμενοι ηγέτες ακολουθώντας την ατζέντα τους. Σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, οι Έλληνες ποτέ δεν επιτέθηκαν και δεν έβλαψαν κανέναν λαό. Η Ελλάς είναι αποδεδειγμένα ο θεματοφύλακας ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Οι όποιες αποφάσεις παίρνονται από μια παράνομη κυβέρνηση δεν ισχύουν, αφού δεν υπάρχει ΦΕΚ, φιλοεφημερίδας της κυβέρνησης, σύσταση της Βουλής σε σώμα. Μετά από εντελεχή έρευνά μας στο Εθνικό Τυπογραφείο της χώρας επιβεβαιώθηκε ότι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις πολλών ετών ήταν παράνομες, καθώς για καμία τους δεν υπάρχει ΦΕΚ που να τις νομιμοποιεί. Δεν ισχύει καμία από τις αποφάσεις που πάρθηκαν και τις υπογραφές που μπήκαν σε συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του έθνους των Ελλήνων και βλάπτουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αποφάσεις που πάρθηκαν και αφορούν την πολιτική, την οικονομία, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και εν γέννη την εθνική κληρονομιά υλική και πνευματική, είναι προϊόντα εγκληματικής ενέργειας εις βάρος των αυτοχθόνων Ελλήνων ηθαγενών. Σαφώς δεν περιμέναμε και δεν περιμένουμε τίποτα δικαιότερο από τους υποτιθέμενους πολιτικούς, που έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν σέβονται τον τόπο, την ιστορία και τους Έλληνες, ούτε το τεράστιο βάρος της κληρονομιάς του μοναδικού παγκόσμιου πολιτισμού που θαυμάζει όλος ο πλανήτης μέχρι και τις μέρες μας. Δηλώνουμε ότι με την ανάληψη της διακυβέρνησης της Ελλάδος από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης θα ελεγχθούν όλοι και όλα. Η Ελλήνων Συνέλευση θα επαναφέρει τη μοναδική, πραγματική δημοκρατία, χωρίς κόμματα και διαχωρισμούς. Η δημοκρατία είναι δημόσια διοίκηση και εκτελεί μόνο τις αποφάσεις που δημοκρατικά παίρνουν οι δημότες Έλληνες πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα επαναφέρει τα 33 Ελλάνια αξιακά πρωτόκολλα που συνάδουν με την ίδια τη δημιουργία μας, την ίδια την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Η Ελλήνων Συνέλευση θα επαναφέρει την αλήθεια του δικαίου σε όλα τα πεδία και επίπεδα του βίου των ανθρώπων και θα διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών. Το μήνυμα είναι σαφές. Ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης είναι εδώ για την επίτευξη της πολυπόθητης ένωσης όλων των ανθρώπων με ξεκάθαρες θέσεις και λύσεις για την εγκαθίδρυση της πραγματικής δημοκρατίας, όπου οι πολίτες θα έχουν λόγο σε όλες τις πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν το ίδιο τους το μέλλον.